Και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Περιμένει βέβαια η κυρία Παραδείς, έχει μαζέψει πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά είναι τόσο καυτή η επικαιρότητα που αναγκαζόμαστε να αναλύουμε κάποια πράγματα. Εάν πρέπει ή όχι, λέει, να προσέλθουν οι πρώην πρωθυπουργοί στις επιτροπές. Οι επιτροπές τι είναι? Όργανο της Βουλής. Διαψήφου των βουλευτών συναισθήσεων. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην έρθουν? Γιατί? Είναι κάτι παραπάνω ο Πρωθυπουργός? Υπάρχει προνάσιο σύνταγμα που να λέει ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, εξαιρούνται οι πρώην πρωθυπουργοί? Και αυτό το πρώην μέχρι πότε είναι? Δηλαδή ήταν κάποιος πρωθυπουργός πριν 30 χρόνια, 30 χρόνια θα έχει ασυλία? Τι προηγούμενο είναι αυτό? Αύριο το πρωί οποιοδήποτε πρωτοδίκης ή εφέτης στέλνει μία πρόσκληση, θα δηλώσει ότι σου στείλω επιστολή. Γιατί ο κύριος Καραμαλής έστειλε επιστολή? Μα είναι σοβαρά πράγματα. Και ξέρετε, διαπιστώνω και το είπα και σήμερα, ότι εάν ο φόβος του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σημίτη να έρθουν στην Επιτροπή είναι 50, ο φόβος των κομμάτων τους να έρθουν είναι 100. Τι φοβάται η Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Καραμαλή ή τι φοβάται το Πασόκ από τον κύριο Σημίτη? Είναι δυνατόν 16 φορές, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, 16 φορές ο Κώστας ο Ιβαλιώτης με σαφείς οδηγίες δικαιού, να έρθει ο Σημίτης, να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, να έρθουν, όχι, 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 όχι. Ψηφοφορίες. Όχι η Νέα Δημοκρατία για το Σημίτη. Όχι το Πασόκ για το Σημίτη. Όχι, μόνο εμείς. Μόνο εμείς, σταθερά. Από την πρώτη ημέρα μέχρι τώρα. Και ρωτώ, έρχεται ο Τσουκάτος και λέει, τα λεφτά, το 1 εκατομμύριο, το έδωσε το κόμμα. Ο τότε ταμείας του κόμματος λέει, ναι, τα θυμάμαι. Ο κύριος Σημίτης δεν θα ρωτηθεί? Μίζον το θέμα. Δηλαδή, τι λέμε, για να καταλάβει κανείς? Ο πιο στενός μου συνεργάτης ποιος είναι? Ξέρω εγώ, ο Σκανδαλάκης, ο Καλούδης. Πάνε και φέρνουν 1 εκατομμύριο στο κόμμα και εγώ δεν το ξέρω. Δηλαδή μπήκε 1 εκατομμύριο στο κόμμα και εγώ δεν το ξέρω. Λες και είναι κοπόνι των 2 ευρώ. Δεν το ξέρω. Μα είμαστε σοβαροί? 1 εκατομμύριο δεν ξέρει ο πρόεδρος του κόμματος, άρα δεν έρχεται. Γιατί είναι ο Σημίτης, δεν ξέρω τι θα πει. Και ανατινάσει το σύμπαν στον αέρα. Γιατί δεν είναι μόνο το 1 εκατομμύριο, αλλά 90 που έχει καταδικάσει η δικαιοσύνη της Γερμανίας ότι έχουν δοθεί σε πολιτικούς και κόμματα. Εκεί τα βρήκανε. Μόλις έκανε την πρόταση εγώ την Παρασκευή, ήταν μια κίνηση ατέλεια τη Κακέρα, αυτομάτως πέφτουν τα τηλέφωνα μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Τι κάνουμε? Κοίταξε, το έχει αγρέψει ο Καρατζαφέρης, δεν μπορεί να έρθει, αλλά αν έρθει παθαίνουμε κάζο και εσύ και εγώ, άρα να βρούμε το κόλπο της επιστολής. Αμάν καθαρίσαμε. Γιατί αύριο το πρωί, στην πίεση πάλι του Καρατζαφέρη, δια των βουλευτών του βεβαίως, θα στείλει και μια επιστολή ο Σημίτης και τελειώσαμε. Έστειλε επιστολή. Και αν επάνω στην επιστολή, ξέρω εγώ, ο κύριος Καραμαλής εναπαθέσει μόνο τα δάχτυλά του και μας στείλει, τι έγινε? Έστειλε επιστολή. Αυτό δεν τη συμφωνήσαμε. Δεν μου είπατε προσφόρο, έστειλα μια επιστολή. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πού τα βρήκανε? Υπάρχει ένας, έστω και ένας πολίτης της χώρας που να μιλάει, είναι ανώτερος από τον διπλανό τον πολίτη, να έρθει να καταθέσει όχι? Είναι κανείς που να λέει όχι, δεν πρέπει να καταθέσουν. Γιατί? Ο νομάρχης δεν του στείλε προσωπική επιστολή συστημένη που του λέει πρόσεξε σκάνδαλο? Τι την έκανε? Δεν πρέπει να πει ο Καραμαλής τι έκανε την επιστολή του Ψωμιάδη. Τώρα, αν ο Ψωμιάδης εξέδεσε τον Καραμαλή, αυτά αφορά τον Καραμαλή και τον Ψωμιάδη. Η επιστολή υπάρχει. Και του λέει, κύριε, φαίνεται σκάνδαλο στο βατοπέδι. Τι κάνεις? Τι έκανε ο Καραμαλής? Την πέταξε? Την προώθησε? Αν την προώθησε, πού? Και αν την προώθησε, γιατί δεν ανήλθαν μέτρα? Είναι τεράστιο θέμα. Ο κύριος Δούκας λέει ότι έπαιρνε εντολή ο Αγγέλου και μου έλεγε πρόσεξε. Ο Αγγέλου τι? Ήταν ανώτερος από τον υπουργό. Άρα λοιπόν, για να είναι ανώτερος και να παίρνει τηλέφωνο για οδηγίες, είχε τη λάμψη του πρωθυπουργού. Έτσι, κυρία Πελέκη, και μιλάει ευθέως για Καραμαλή. Εμείς δεν πρέπει να καλέσουμε τον Καραμαλή και θα βάλουμε πόρισμα. Να μας κοροϊδεύει ο λαός. Ότι κανένας δεν πάει μέσα. Ότι τα κάνετε πλακάκια. Εμείς όχι, ελληνικέ λαέ. Αυτοί τα κάνουν πλακάκια. Αυτοί τα κάνουν πλακάκια και από εκεί και πέρα έχεις όπλο. Δώσ' τους να καταλάβουν τον Νοέμβριο με τους εκλεκτούς τους. Δώστε τους να καταλάβουν. Γιατί καμπουλίκια βλέπουμε στην πολιτική, ζωρό βλέπουμε. Άλλο θέμα ότι ο ζωρός ζορίζεται τελευταία και όλες τις εικόνες υπάρχουν.
Αυτά δεν τα σηκώνουμε. Και είπα τα σηκώσει. Η εύλογα ανησυχούσα συνείδηση του ελληνικού λαού. Εκείνη η θέση μας. Και προσπαθούν τώρα με αργυρώνοντες γραφίδες δικές τους, ξέρετε πού πληρώνει το κάθε κόμμα, τώρα από πού πληρώνουν, μάλλον από μαύρα ταμεία, γιατί επισήμως δεν μπορεί, γραφίδες να λένε ότι μίση, υπήρξε, υδείξε, ο Καρατζαφέρης κλπ. Αθλιώτες, κουταμάρες, κουτουράδες. Προσπάθησε να βγάλει ένας που έχουν εκεί πέρα, Μπαρούτης, Μαρούτης, Μαλαφούτης, δεν θυμάμαι, που τον είχε ο κύριος Σαμαράς εκ δεξιών του. Μουράτης, δεν θυμάμαι. Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Μουρούτης. Ναι, έχει δίκιο. Αυτός ο Μουρούτης είπε να πείτε ότι ο Καρατζαφέρης μετακόμισε στην πράσινη πολυκατοικία. Λοιπόν, εντάξει. Είναι στιγμή που πράγματι είναι καταπιεστική βουλή και χρειάζονται ανέκδοτα σαν γι' αυτό. Αλλά δεν κοιτάνε την κατάσταση που είναι ότι κάθε μέρα διώχνουν και ένα βουλευτή. Ότι κανείς δεν ομονοεί. Ότι στο Περιστήλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι οι βουλευτές δείχνουν πόσο ακάλυπτοι αισθάνονται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπουν ότι υπάρχει άνθρωπος να πηγαίνει αντιπεριφερειάρχης κάτω από τον Κικίλια. Ούτε ο Περιπτεράς που είναι έξω από την Αιγύρια δεν δέχτηκε. Αυτή είναι η επιλογή τους. Αυτές είναι οι σκέψεις τους. Και πιστεύω κυρίες και κύριοι ότι λυπάμαι, χάνουν. Χάνουν. Και από επιλογές λάθος και από στρατηγικές λάθος. Για την ιστορία θα ήθελα μια και λένε κάποια πράγματα. Να θυμίσω στον κύριο Σαμαρά, φυγάς βέβαια για αρκετά χρόνια, κάποια πράγματα. Πρώτα-πρώτα, Αντώνη, ότι όταν εσύ ήσουν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είχα την TV Press, για την οποία ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ και δικό σου και δικός μου πολιτικός πατέρας, είχε πει, Γιώργο, ξέρεις τι ανακάλυψες, ξέρεις τι επεννόησες, παιδί μου. Αυτό θα ρίξει το Πασόκ. Έχω περάσει περισσότερο από 400 δικαστήρια από το Πασόκ. Με έχουν καθίσει στο ιδεολογικό κατηγορημένο όλοι του Πασόκ. Ο Μακαζουκού Τσόργος, ο Μακαζουκού Γιαννόπουλος, ο Κουλούρης, όλοι. Όλοι ατελείωτες δίκες. Και έχω πάρει τις περισσότερες πλακέτες από κάθε άλλον βουλευτή που είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία οποτεδήποτε. 400 τόσες πλακέτες. Που με τιμούν ακριβώς για αυτόν τον αγώνα. Έχω πάει προσωρινά στη φυλακή από δίκη του Κουτσόγιωργα για να απαλλαγώ εγώ στο δεύτερο βαθμό. Ήμουν και παραμένω ο υπαριθμόν ένας πολιτικός που ασκεί αντιπολίτευση στο Πασόκ. Υπάρχει όμως μια διαφορά, την οποία δεν καταλαβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και η εκεί παρέα. Ποιοι είναι, ο Τζαβάρας, Μαρκόπουλος, Παναγιωτόπουλος, κάποιοι τέτοιοι. Ότι κάθε εποχή χρειάζεται και επιβάλλεται η δικιά της αντιπολίτευση. Τώρα που η χώρα πατώνει, τώρα που η χώρα δοκιμάζεται, δεν είναι στιγμή για κραυγές, για κρεσέντο, για υπερθετικό βαθμό. Τώρα είναι μια εποχή σύνθεσης. Μπορείς να βοηθήσεις να βγει η χώρα από το τέλμα. Εάν μπορείς, αλλά βοήθησε. Δεν είναι στιγμή να δημιουργούμε συνθήκες πόλωσης και εναντίωσης. Γιατί όταν τα βλέπουν αυτά έξω, τα σπρέτ παίρνουν την ανηφόρα. Αυτό το οποίο λέει ο ξένος στο ένα λεπτό που ασχολείται με την Ελλάδα είναι ότι αυτοί τρώγονται εκεί πέρα. Άντε δεν είναι καμία εμπιστοσύνη. Άντε που θα βγουν μπαμ τα σπρέτ πάνω από τα χίλια. Εάν δούμε μια εικόνα ότι οι Έλληνες μαζεύτηκαν μαζί και συναποφασίζουν, εκεί τα σπρέτ θα κατέβουν στα 400. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ σκέφτομαι την πατρίδα, αυτή σκέφτεται την κομματική σκοπιμότητα. Αυτή είναι η διαφορά μας, κυρίε και κύριοι. Και έχουμε αρχίσει και μεταφερόμεθα εμείς κατά πόσο εξυπηρετούν η γαλάζια πολυκατοικία, η πράσινη πολυκατοικία. Και από εκεί που είμαστε οι ακραίοι, έχουμε γίνει το μήλον της Έριδος τώρα. Το μήλον της Έριδος. Αγκαλίτσα μας λέει ο ένας, φυλάκια μας λέει ο άλλος. Για φανταστείτε ότι πριν ένα χρόνο είμαστε οι ακραίοι, οι φασίστες που δεν μας είδε κανείς. Και τώρα ξαφνικά γίναμε κέντρο από τον κύριο Σαμαρά. Είναι λέει στην πράσινη, στο κέντρο εκεί. Λοιπόν, ας διαλέξουν επιτέλους. Τι θέλουν να είμαστε. Αλλά εμείς δεν θα θέλουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ αυτό που θέλουν αυτοί, αλλά αυτό που θέλουμε εμείς. Προστάτες, επαναλαμβάνω, υποστηριχτές της πατρίδας. Αυτό είμαστε. Έχουν μάθει σε άλλο συνταγή, έχουμε μάθει σε άλλη συνταγή. Εμείς προτάσουμε την πατρίδα και αυτό πρεσβεύει ο πατριωτικός
παρεμβατισμός, ενώ αυτοί πιστεύουν σε φιλελευθερισμούς και σοσιαλισμούς που απέτυχαν και οι δύο. Ο χρόνος όμως είναι αμήλικτος. Πολύ φοβούμαι ότι η κυρία Σοφία Παραδείς θα μείνει παραπονεμένη, αλλά πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερες ερωτήσεις, για να αποκαταστήσουμε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι σήμερα η εικόνα μέσα στη Βουλή. Στα φορτηγά μπορούσαν να βρεθούν λύσεις. Γιατί δεν το έκαναν, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πήγε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και αναγκάστηκε να κάνω ονομαστική ψηφορία. Γι' αυτό που σας είπα, δώστε με τους 15 βουλευτές και σας ευχαριστώ που μου τις έδωσε, που μου τις δώσατε. Και τους λέω, ναι ή όχι, ναι η Νέα Δημοκρατία. Και μόνο ο Καμένος είπε όχι, αλλά βέβαια δεν του βάσταγε του Σαμαρά να τον διαγράψει. Και πώς θα μπορούσε εξάλλου να τον διαγράψει τον Καμένο. Αυτός είναι απρόπτος, είναι στην επιτροπή μέσα, το κατάπιε. Ο Σκυλακάκης πρόθεση, τον έφαγε. Ο Μαρκονιάς πρόθεση, τον έφαγε. Τον Καμένο, όχι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί ψήφισαν. Γιατί. Για να βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όταν ξεκινάει μια ψηφορία με όχι, ο υπουργός είναι σε δύσκολη θέση. Όταν όμως ψηφίσει από τις αρχές, για αρχήν το ημίσου παντός. Ναι, τελείωσε. Έπρεπε να δείτε τα πρόσωπα των μεταφορέων, των φροντιγατζίδων. Το πρόσωπο, όπως κάνανε πάνω. Όταν άκουγαν τον Προκόπη και τους άλλους να λένε ναι, ναι, ναι πού, στα καρτέλ. Δεν είδαμε τι έγινε με τα καρτέλ μπύρας, με τα καρτέλ του καφέ, που έχουν πάει στα ουράνια, δεν τα βλέπουμε αυτά. Του γάλακτος, καρτέλ και στις μεταφορές. Να δούμε αύριο το πρωί, με αυτά που κάνει ο κύριος Ρέπας, με τη σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάνε τα μεταφορικά, να θέλει κάποιος να βγάλει μερικά πράγματα έξω. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω τι λένε για γαλαζοπράσινες πολυκατοικίες, αλλά στα δύσκολα αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα ομονοούν ανεξαρτήτως του ρόλου που παίζουν μέσα στη Βουλή. Ναι της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Συνύπαρξη λειτουργία στο θέμα των δύο πρωθυπουργών, Σιμίν και Καραμαλή. Κρύφτους, μην έρθουν, γιατί αν έρθουμε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Αυτό φοβούνται, κυρίες και κύριοι. Φοβούνται τους αρχηγούς που είχαν μέχρι χθες και τους πρωθυπουργούς. Εμείς όμως λέμε, η δημοκρατία απαιτεί να έρθουν ενώπιον των εκπροσώπων του λαού. Και χαιρόμαστε που τα άλλα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν με τη θέση του λαού. Γιατί είναι η πλέον δημοκρατική θέση. Γιατί εμείς, κυρίες και κύριοι, σε οποιοδήποτε θέμα σκεφτόμαστε πρώτα πατριωτικά και δημοκρατικά και μετά μικροκομματικά. Με όλα αυτά, πάμε να ετοιμάσουμε την Α1 του επόμενου Σαββατοκύριακου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή, που ενημερώνεστε από εμάς. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Γεια χαρά.